Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι στο γήπεδο του Κρουσόνα. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Αλμυρό στο τοπικό ντέρμπι του Δήμου Μαλεβιζίου. Όλα έτοιμα για την έναρξη της αναμέτρησης. Ενός λεπτού σιγή πριν τη σέντρα στην μνήμη του Δημήτρη Παπαδόπουλου. Από δεξιά η γήπεδο είχε μια προσπάθεια με τον Ανογιαννάκη. Θα φέρει την μπάλα στην καρδιά της περιοχής. Ο Πρικάκης με τη μία το σου την μπάλα στα δίχτυα. Είναι το 1-0 νωρίς μόλις το 7ο λεπτό. Ο Πρικάκης πετυχαίνει τον γκολ κόντρα στην ομάδα που αγωνιζόταν πριν μερικούς μήνες. Βαθιά παλιά. Εκεί θα αποκρουστεί. Δεν απομακρύνεται όμως. Ο Βασιλείου σε θέση βολή στο δυνατό σουτ στα δίχτυα 2-0. Μέσα σε 3 λεπτά ο ΠΑΟΚ πετυχαίνει δεύτερο τέρμα. Με θήτη αυτή τη φορά εντός εισαγωγικών τον Βασιλείου. Ο οποίος πανηγυρίζει με τους συμπαίκτες του. Από αριστερά ο Ζαφίρης για τον Αλμυρό που ψάχνει απάντηση στα δύο τέρματα που έχει δεχθεί. Ζαφίρης θα κάνει τη σέντρα. Ο Κιλιάρα στην κίνηση. Πολύ ωραίο τέρμα. 2-1. Μειώνει η ομάδα του Γαζίου στο 22ο λεπτό με τον έμπειρο Δημήτρη Κιλιάρα. Ξαναείδαμε την εκτέλεσή του. Συνεργασία του Κιλιάρα, ο οποίος θα μπει στην περιοχή. Εκεί πέφτει στο χορτάρι. Παίζεται λέει διαιτητής Πατεμτζής την ώρα που διαμαρτύρονται οι φιλοξενούμενοι. Ξανά η φάση. Ζητούν εδώ πέναλτι. Καθυστερήσει του αγώνα και τώρα το τελευταίο σφύριγμα από τον ρέφερι της αναμέτρησης, τον κύριο Πατεμτζή. 2-1 νίκη για τον ΠΑΟΚ, πολύ σημαντική. Χάνει έδαφος ο Αλμυρός στη μάχη για τον τίτλο.